και πήγε η ιδέα στο Ιησούς Ιερίες και είπε, «Έως πότε θα χωνένετε μεταξύ δύο προσκυνήματων? Έως πότε? Πόσο θα κουτσένετε, λέει, μεταξύ δύο προσκυνήματων? Ή Θεός είναι ο βάδος? Ετοιμάστε το θητσέσιο. Επίλεψατε τον κόσμο. Το Μόσχο. Το Μοσχάρι, δηλαδή. Αλλά φωτιά δεν τα βάλετε. Με προσευχή. Αν ανάψει προσευχή, με προσευχή η φωτιά, τότε θα πιστώσει τη δουλειά. Εάν δεν ανάψει, και ανάψει η δική μου, τότε θα πιστώσετε όλοι σε μένα. Αυτό είναι. Το ετοιμάσαι σαν γρήγορα. Διάλεξε το μοσχάρι το κουτάρι. Τόσο στο βαγιαπάνω για θυσία. Και κάνανε χορό οι ιερείς 450 και φωνάζανε «Βαλ! Βαλ!» Ούτε φωνή, ούτε ακόμας. Και μπει στο τρύπο, ο γόνος. Η τρύπος κάπου. Κάτω τη Μεσογεία με κτηρίζουν αυτούς ο Ηλίας, τους πρόεδρες. Ε, Θεός είναι αυτός, δεν μπορεί να έχει τρώει, μπορεί να έχει μάτια, μπορεί να έχει πάει ταξίδι. Μετά το μεσημέρι άρχισαν να κατατέρνονται με ξύδι και με μαγεύα. Να τρυπιώνται. Να τον αγάσω εγώ να τους απαντήσει. Μπα. Τρεις η ώρα είπε σταματάτε εσείς γιατί δεν σας ακούει εγώ. Βλέπετε όλοι σε μένα, είπε στον λαό που ήταν στα γύρω σαν τέλεσμα. Ένα τοπίο όπως είναι ο προβλήτης Ηλίας. Ο δικός μας Ηλίας. Έτσι ψηλά. Ναι. Και νερό είχε. Έτσι. Πήγατε με νερό. Παίρνει μια γενιά ένα καντάκι γύρω-γύρω, αλόγιο μαζί. Ο Ηλίας μόνος είχε και υπηρέτη, αλλά δεν περιμένω σε υπηρέτης, ο Ηλίας. Έβαλε 12 πέτρες, τις 12 φυλές του Ισραήλ, ο πόλης του γύρω. Έβαλε τα κλαριά, τα ψήλα, έσωξε το μοσχάρι, το έβαλε πάνω, αυτό για θυσία. Και εκεί ήσαν τέσσερις ιδρύες. Να τις γεμίσετε νερό έως αν, ναι, σίγουρα με σίγουρα. Και άνοιξε και ένα λάδο που χωρίσε 2 μέτρα σπόρο. Τους μετράνε το σπόρο, με το κιλό δηλαδή. Το μόδιο που λέγανε, το λέει εδώ, το Ευαγγέλιο, το μόδιο. 26 κοκάδες το μόδιο ήταν, σάρι. Τραβάνε την πύχη από πάνω και ήταν ζήσωνο, μέτρο πήγα. Λοιπόν, άναψε η φωτιά μόνη της, άναψε, με την προσευχή. Μη διάσεις. Πάνε με τη λίγη την πίσω μου. Λοιπόν, να δευτερώσατε, τριτώσατε, τέταρτώσατε. 16 γούρνες νερό. Πλημμύρισε ο τόπος. Και έλεγαν ο Κωνσταντίνος, θα ανάψει φωτιά αυτό το πράγμα. Και τον είδαν τον Ηλία να γονατίσει μπροστά στο θυσιαστήριο και να κάνει προσευχή. Κατάπτωσαν πύρ εξ ουρανού να καεί το θυσιαστήριο. Ρίξε φωτιά τον ουρανό να καεί το θυσιαστήριο. Και πέφτει πύρ γουράνιο πύρ και έκασε όχι μόνο το νερό, τα κλαριά, το μοσχάρι και τις πέτρες έκασε. Και τότε όλοι με ένα στόμα πήγαν όλοι με το μέρος του Ηλία. Πήγαν όλοι με το μέρος του Ηλία. Λοιπόν, τον άφησαν από καλά το βασιλιά. Τα χάσε ο βασιλιά. Γιατί ο λαός πήγε με το μέρος του Ηλία. Συλλάβατε, λέει, τους ιερείς, να μην φύγει κανείς, είπε. Πιάσε αυτό,
σωρό. Και τους κατέβασε στο χείμωρο χωράφ και τους έβλεψε τα δαρήνες όλους. Στο δάνειο εδώ, με την πυρήνη μάτια. Σωρό. Τα καραγώσε, πέντε. Και πήγε, το έπαθε εγώ σε δεύτερο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τη σωστή επένδυση. Και έβαλε το αυτή κάτω, δεν κοίταξε τον ουρανό, ο Ηλίας. Ακούγεται και έρχεται βροχή, είπε. Σηκώθηκε. Δεν κοίταξε ούτε τον ουρανό, ούτε αν είχε σύννεφα, δεν είχε, τίποτα. Το αυτή στο ψυγεί κάτω. Και πήρε το, είπε στο βασιλιά, ανέβα πιο πάνω, φάει, πι και πιέ, γιατί έρχεται βροχή. Έρχεται βροχή. Και παίρνει τον υπερέτη του ο Ηλίας και ανεβαίνει στο κορυφή του Καρμίδου. Και του λέει θα πας 7 φορές μέχρι το τελευταίο ύψωμα που να φαίνεται η θάλασσα. Και κάθε φορά θα μου αναφέρεις με τι θα είσαι. Πήγε την πρώτη φορά, πήγε τη δεύτερη φορά, τίποτα δεν υπάρχει. Θα πας ως Επτάγης, με την αντιγραφή, τον αριθμό το Επτάγης το γράφει σε πολλά μέρη. Με την αντιγραφή γενικά, τον αριθμό 7 το αναφέρει σε πολλά μέρη. Κατέβα κάτω και πες στον βασιλιά να ζέψει την άμαξα να φύγει γιατί έρχεται βροχή για να μην να την κοδίσει η βροχή. Να πάρει το λαό. Και κατεβαίνει και του λέει γρήγορα, φύγε, λέει γρήγορα. Γιατί έρχεται βροχή, ας εμποδίσει. Και παίρνει το λαό και φύγει. Αυτό το σύννεφο της μιας παλάμης σε λίγα λεπτά της ώρας θόδωσε τον ουρανό. Και έρχεται μια βροχή. Και αστραπές και βροντές. Και πολλοί βλέπανε τον Ηλία ότι τον είδαν εκείνη. Με την πύρινη άμαξα περνούσε μπροστά στο βασιλιά στην άμαξα ως αστραπή. Αστραπή ήταν. Πήγε τα αίματα η Ωσίλισσα που είχε σκάσει τους παπάδες. Τους παπάδες είπε μου έσαψε γιατί οι γυναίκες είχαν πολύ αδυναμία. Τους παπάδες. Άρα αν έρθει η ώρα να βάλει από τους γέλιους δεξιούς πρώτα, από χωρισμένους όχι όλους. Η δευτέρα παρουσία του Ηλία, του προφήτη Ηλία, είναι ότι θα μπει μέσα στην εκκλησία. Και θα τους πετάξει έξω. Το λέει μέσα στην Αποκάλυψη. Ένα επιδέντο. Στα μεσουράνια είναι. Εγώ θα το πω όπως το ξέρω. Δεν είπα εγώ ότι αν δεν το λες καλά. Καλά το λες. Λοιπόν, με συγχωρείς γιατί. Λοιπόν. Και έστειλε μηνυτά στη Βασίλισσα ότι αύριο το πρωί ο Ηλίας θα το σφάξουν από εσένα από τους Ιερείς. Και φοβηθείς για το λόγο αυτό ο Ηλίας και έφυγε πρωί-πρωί και πεφάτησε όλη την ημέρα, βράδιασε, βράση. Και έβαλε μοξιδάρι μια πέτρα και κοιμήθηκε από κάτω από μια Ιάκυντο. Ένα ζεντράκι που λέγεται Ιάκυντος. Εκεί που κοιμόταν το σκουντάει Άγγελος Κυρίου. Ηλία του λέει, σηκώβα, πάει και πιε. Και σηκώνει και βλέπει ψωμί, άφθον και καψάσου ύδατος. Μεταλλικό, μεγάλο.
έφαγε και ήπιε το νερό και ξανακοιμήθηκε. Και πάλι για δεύτερη φορά το ξυπνάει ο άνθρωπος. Και ξανά του πήγε ψωμί και νερό. Σήκω, φάει και πιέ, γιατί έχεις πολύ δρόμο να κάνεις. Και φεύγει από εκεί και περπάτησε 40 ημέρες, μυστικός. Και φτάνει το όρος στο χωρίο, κοντά στο Σινά. Κοντά, ενώ δεν είναι τα πάντα. Τον χαμηλούδε το χωρίο και το άλλο είναι Σινά. Ψηλό πάρα πολύ ψηλό. Εκεί βρήκε μια σφυλιά, γιατί όσοι πάνε εκεί, δεν ρωτάνε πού είναι η σφυλιά του Ηλία. Δεν τους ενδιαφέρει, ξέρω. Ή δεν το ξέρουν τι είναι. Δεν το ξέρουν. Λοιπόν. Εκεί άκουσα τη φωνή του Θεού. Ο Ηλίας. Η Ηλία του λέει, τι κάνεις εδώ. Πετάγεται ο Ηλίας. Κύριε λέει, μένω σε άτρον ζηλωτής. Ζήλω δηλαδή. Το στέλνω του Θεού. Με ζήλω. Διότι ο λαός έχει εγκαταλείψει και έχω μείνει μόνος. Ο λαός έγινε. Έβγα απ' έξω από ψηλό. Βγαίνει απ' έξω Ηλίας. Και σηκώθηκε ένας αναμοστρόβιλος που σήκωνε τις πέτρες απάνω. Αλλά δεν τον είδα να ήταν ο Κύριος εκεί, στον αναμοστρόβιλο. Και έπειτα από τον αναμοστρόβιλο έγινε σεισμός. Εσείς το βουνό από τα Δαμέτια. Ούτε εκεί δεν ήταν. Δεν τον είδα. Και έπειτα από τον σεισμό φωτιά. Εγώ σαν λαμπάδα του βουνού. Ούτε εκεί δεν ήταν. Και έπειτα από τη φωτιά ήχος ελαφρού ανέμου. Ένα αεράκι, μια πνοή έτσι. Εκεί ήταν ο Κύριος. Αλλά εγώ έριξα τη μηδωτή μπροστά στα μάτια και δεν τον είδα. Και μου λέει, τι κάνεις Ηλία εδώ πέρα. Λέω, Κύριε, μένω εσέχνω τους δωτήσεις, διότι ο λαός έχει εγκαταλείψει.